Ίσως είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε έτσι κοντά-κοντά για πολύ σημαντικά θέματα. Από τότε που αποφάσισα να συμβουλευτώ μαζί σας στο μεγάλο αγώνα που δείχνει η πραγματική αριστερά στη χώρα μας, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που θα δώσει και τώρα για να μπορέσει να κερδίσει ένα δυνατό ποσοστό, γιατί όπως λέμε όλοι και ο σύντροφος Κουτσούπας το επαναλαμβάνει, το δυνατό ποσοστό του ΚΚΕ κάνει δυνατότερο τον ελληνικό λαό. Ξέρετε ότι είχα μία μακροχρόνια πορεία και κοινωνική και πολιτική και τρεις θητείες στο Κοινοβούλιο και τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ τα πράγματα από λίγο πιο μακριά, αλλά συστηματικά και με μια αντικειμενική κρίση. Και ιδιαίτερα παρακολουθώ αυτή την πορεία της αριστεράς με όλες τις μορφές της. Και πράγματι οι εξελίξεις με ανησυχούν πάρα πολύ. Σήμερα, μέσα από αυτή δηλαδή την ενασχόληση, αποφάσισα να δω πιο καθαρά ποιο είναι αυτό το κόμμα το οποίο μπορεί να εκφράσει και το οποίο έχει το μεγάλο ηθικό πλεονέκτημα να εκφράσει τις αγωνίες και τα και τις αναζητήσεις της αριστεράς και να εμπνεύσει γι' αυτό. Όχι κάθε φορά να θεωρείται ότι άλλα λέει από εδώ, άλλα λέει από εκεί και το ο μόνος στόχος είναι η εξουσία. Και έτσι κατέληξα με βαθιά, συνειδητοποιώντας βαθιά τα πράγματα, ότι αυτό το κόμμα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές έχουν μπει σε μία πλειοδοσία παροχών και υποσχέσεων, χωρίς όμως να αλλάζει ο πυρήνας της πολιτικής τους. Έχουν πολλά κοινά σημεία. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνουν στο λαό εκβιαστικά διήματα. Πρέπει να γίνει, πρέπει να συμμετεί, κυβέρνηση, πρέπει να είμαστε σταθεροί, πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο. Μάλιστα ο Μητσοτάκης μιλάει με έμφαση για σταθερότητα και αυτοδυναμία. Και απευθύνεται και στους νέους, αυτό είναι το πράγμα. Ποια σταθερότητα και αυτοδυναμία για να ιδιωτικοποιήσεις περαιτέρω την παιδεία, την υγεία ή για να πάρεις με τα φαντς τα σπίτια των γονιών τους. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ξέρετε εγώ είχα 5 χρόνια διακυβέρνηση αλλά έπρεπε να βγάλω τα κάρβουνα από τη φωτιά των μνημονίων και αναγκάστηκα έτσι να ακολουθήσω μία πολιτική που δεν ήταν στο πρόγραμμά μου. Αναγκάστηκε να κάνει συνεργασίες με εντελώς αμφιλεγόμενα πρόσωπα και βέβαια με κόμματα εντελώς αντίθετης ιδεολογίας. Τώρα λέει ότι δώστε μου την ψήφο σας γιατί σε μία για να φύγει η δεξιά και ότι εγώ εδώ τώρα έχοντας δημιουργήσει και κάποιες προϋποθέσεις από την πενταετή μου διακυβέρνηση μπορώ να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου με αριστερές προοπτικές κτλ. Και με μία κοινή, θα έλεγε, σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο εφθαρσώς αναγνωρίζω ότι το 70% των προγραμμάτων του συμβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε τα επιχειρήματα. Βεβαίως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει τεράστια εμπειρία οργανωτική και αγωνιστική, για να δώσουν αυτόν τον αγώνα με το κεφάλι ψηλά και είμαι αισιόδοξη ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.